Το σοφάκι βλέπεις. Το σοφάκι είναι μεγαλύτερο εφήβημα από τη Μέλαντ Γκρίφιθ, από ό,τι καταλαβαίνω. Έρχεται καταβούληση. Όταν δεν έχει τι να κάνει, κάτσε να πάω μια βόλτα από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Σταύρο, θέλω να ξεκινήσω εγώ σήμερα. Περίμενε λίγο, φίλε. Ναι. Είναι μια εκπομπή by Goldbet. Ναι, εννοείται. By Goldbet, την οποία στηρίξαμε χθες. Τη στηρίζουμε και μάλιστα τη βοηθήσαμε να αυξήσει τα εσόδά της. Ακριβώς. Με μια πρόγνωση η οποία δεν επαληθεύτηκε στο 47 και 50 δευτερόλεπτο. Ναι. Όταν ο ανίκουστος, ο δεν υπάρχω ψηλό παιδί αυτό, που μάλλον για μπασκεμπολίστας πήγαινε και μας βγήκε ποδοσφαιριστής. Έτσι, ένα παιδί ο οποίος δεν έχει προσφέρει ακόμα τίποτα στην ομάδα σε σχέση με το τεράστιο συμβόλαιο το οποίο καρπώνεται. Γιατί πάντοτε είπαμε, εγώ κρίνω τους ποδοσφαιριστές σε σχέση με τα λεφτά που παίρνουν. Και αυτές είναι οι απαιτήσεις. Ας εγώ να βρίσω αρχικά το Χατσερίδη που θέλω και εσύ μετά παίζεις για τον Κίτσο ό,τι θέλεις για το Στέλιο. Το μικρό παιδάκι αυτό. Λοιπόν, συγκεκριμένος γίνομαι. Χθες έδωσα άσο ημίχρονο, άσο τελικό τον ΠΑΟΚ. Ναι. Είμαι φυσικά υπεύθυνος των λόγων μου και των πράξεών μου. Ναι. Απέτυχα. Απέτυχε. Αυτή είναι η ουσία. Όλοι είπαμε κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Ναι. Κλείνει αυτός ο φάκελος. Ναι. Αποδέχομαι την ευθύνη. Ναι. Έτσι. Αλλά ό,τι δεν σε σκοτώνει, σε κάνει πιο δυνατό. Ξεκάθαρα. Θα πολεμήσουμε στο θάνατο, στα επόμενα μάτς. Ναι. Και θα είμαστε πανέτοιμοι για να καλύψουμε αυτήν τη μικροζημιά. Ναι. Γιατί μας ενδιαφέρει στο τέλος να είμαστε καλά. Ναι. Και να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ναι, ότι πρώτος από όλους την κηδεία την έπαθα εγώ. Το οποίο στήριξα την επιλογή μου με σεβαστό ποσό. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να τα λέμε στον αέρα. Ναι. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, ο Χατσερίδης, στο 47 του πρώτου ημιχρόνου, έτσι να κάνει μία assist και να ισοφαρίσει ο Άρης. Ένα μάτσο το οποίο ο ΠΑΟΚ ήταν κάκιστος, αυτή είναι φραγικός, η άποψή μου, κάκιστος, και είναι από τα λίγα μάτσα στην ιστορία της ζωής μου που ακολουθώ πολλά χρόνια συνειδητά ποδόσφαιρο με άποψη, ναι, που όταν τελείωσε το μάτς, για τη δική μου τη γνώμη, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν διακριθέντα. Κανέναν. Κάποτε λέγανε ξεχώρισε αυτός και αυτός. Για μένα χθες η προσωπική μου άποψη, ναι, κανένας με άριστα το 10 δεν ήταν πάνω από 2,5. Ναι. Κανείς. Ήταν σοβαρός λίγο, ωραία. Εντάξει, μην τον αδικούμε. Ήταν σοβαρός. Ναι, εντάξει, ωραία. Ναι. Ναι, αυτό μόνο. Ναι, ωραία. Από εκεί και πέρα είδαμε ένα συνοθήλευμα. Δεν μας κάλυψε καθόλου αυτό που είδαμε. Ναι. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες τύπου πρώτη φορά παίζουν 9 παίκτες αυτοί. Αυτά είναι αστεία. Δεν τα ενστερνίζομαι ποτέ. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στον χώρο των προπονήσεων καθημερινά για 2 ώρα. Έτσι, έχουν παίξει άπειρες φορές μεταξύ τους και πρέπει να έχουν στοιχειώδεις αυτοματισμούς. Και αν μη τι άλλο, αν δεν έχουν αυτοματισμούς, πρέπει αυτά τα δεύτερα που ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερα, πρέπει να έχει 18-20 παίκτες πρώτης γραμμής, να θέλουν να αποδείξουν ότι είναι εισάξιοι και καλύτεροι αυτό που παίζουν. Δηλαδή, πανηγυρίζουν δηλαδή χθες οι βασικοί, κάνουν ένα έτσι τη γροθιά του. Μα βέβαια δεν υπάρχει πιο υγιές. Έτσι, όταν μπαίνεις από τον μπάγκο, όταν έρχεσαι, όταν θεωρείς ότι είσαι αδικημένος, και έτσι πρέπει να θεωρηθεί οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής δεν παίζει, είτε στον ΠΑΟΚ είτε στη μικρότερη ομάδα ευεσθεχνής κατηγορίας, πρέπει να μπαίνει μέσα όταν του δίνει την ευκαιρία ο προπονητής του και να δείξει ότι φίλε με αδικείς, είμαι πάρα πολύ καλός ή έχει με στο μυαλό σου. Τώρα τι είπανε, δεν υπάρχουμε εμείς, συνέχισε με αυτούς τους 13. Έτσι, τον Ουάρτα τώρα δεν ξέρω πού να το βάλουμε με αυτό το παιδί, ο οποίος χθες τα χρειαζόταν, τα χρειαζόταν πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται να κάνει αυτά τα εγκλήματα μόνος του. Αυτός ο ιδανικός αυτόχερας, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα πάει και στον Ολυμπιακό. Έχει αυτή τη σιωπηλή τιμωρία των 10 ημερών. Α, μπορεί να γίνει καμιά κολοτούμπα. Έχουμε δει πολλές το 90. Ναι. Φάγαμε και το Φουσκέτο με τον Ελ Καντουρί, τραυματίας, αποχώρησε. Ναι. Μάλλον είναι καλά, θα δούμε. Θα κάνει μαγνητική το μεσημέρι. Είμαστε στο μετέχμιο. Οριακά. Ίσως ναι, ίσως όχι. Νομίζω το πρόλαβε. Ωραία. Και λοιπόν θα κλείσουμε το φάκελο με το χθεσινό μάτς. Δεν αλλάζω ούτε μία σταγόνα, ούτε μία κεραία από τα λεγόμενά μου ότι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη σε σχέση δύο αυτές ομάδες είναι χαοτική η διαφορά τους. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Οι δύο που μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο πήγαν από βρεθεί ο Κίτσιου και φάνηκε εκεί το μονότερμα. Θα ασχοληθούμε λίγο τώρα και με τον Κίτσιου, ο οποίος μπαίνει μέσα έτσι, και στο δεύτερο λεπτό δέχεται μία κίτρινη κάρτα. Αυτό απαγορεύεται. Δεν είναι νέος παίκτης ο Κίτσιου, φίλε μου. Παίζει 5 χρόνια, 6. Δηλαδή δεν γίνεται στα 25 σου να είσαι ταλέντο και να το δώσουμε μια ευκαιρία να το ξαναδώσουμε άλλη μία. Όχι, φίλε, στις μεγάλες ομάδες οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες. Είτε να πάρεις από τα μαλλιά και καθιερώνεις εκεί, είσαι μέσα στο ρόστερ, είσαι μέσα στην οικογένεια και ζεις μαγικές στιγμές, ή διαζευτικό, οδεύεις για άλλες πολιτείες. Καλή καριέρα, καλή συνέχεια. Τέλος πάντων, υπάρχει μια αγανάκτηση εσωτερική, πηγαία αγανάκτηση, η οποία συνοδεύεται αρχικά από το ατυχές αποτέλεσμα, ναι, και κατά δεύτερο λόγο, ναι, έτσι, από το ΙΝΙΤΑ, τη χρηματική. Ναι. Ναι, και είπαμε, δεν είμαστε εμείς πώς το λένε, κλασικοί χριστιανοί. Ναι. Μας δώσανε το σκαμπίλ και γυρνάμε, ναι, το μάγουλο. Ναι, ναι. Μας δίνουν το σκαμπίλ και θέλουμε να δώσουμε 5 μπουνιές. Ναι, ναι, αυτοί είμαστε. Ό,τι πάρουμε και ό,τι δώσουμε. Ναι.
Έτσι δεν είναι. Έτσι πάει. Μα η ζωή. Εμείς εδώ τι κάνουμε σε την εκπομπή. Τα λέμε τα θέματα όλα ρεαλιστικά. Ναι, φίλε. Όπως είναι. Ούτε όπως ήταν, ούτε όπως τα θέλαμε να είναι. Ναι. Και να ξέρεις και κάτι ακόμα. Χθες το βράδυ βρέθηκα σε μια παρέα. Ναι. Βράδυ με τα μεσονύκτια. Εκεί στο, κινήθηκα δυτικά. Ναι. Στην Πολύχνη. Στην εξωτική Πολύχνη. Στην εξωτική Πολύχνη, ναι. Ναι. Είχε, είδα τις καινούργιες πισίνες, τα καινούργια αξιοθέατα. Ναι. Μπράβο, πολύ καλή δουλειά κάνουν. Ναι. Πήγα στο μπαράκι του φίλου του Κωστάκη, ναι, δίπλα που... μετά από τα καλά καθούμενα, δίπλα. Ναι. Κωστάκης, τέος dealer σήμερα, επιχειρηματίας, πολύ σωστός. Ναι. Άψογος. Τέος dealer, ναι, να τα ξεκαθαρίσει. Τέος, τέος, όχι dealer ουσιών. Ναι, αυτό. Dealer που έχει την πύλια. Σας ακούνε πολύ dealer ουσιών. Μπορεί να... Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Παιδιά, δεν θα σας πάρει τη δουλειά. Ναι. Όχι, ο Κωστάκης είναι όπως πρέπει. Έχει αλλάξει κατηγορία με μια πάρα πολύ ωραία ομίγυρη. Ναι. Μέσα στην οποία υπήρχε και ένας φίλος μου χρόνια, ναι, που γνωρίζω από το 1985, ναι, ο οποίος παρά τα σκληρά μαθήματα που τον έχω κάνει σχετικά με το ποδόσφαιρο, ναι, παραμένει αδαής. Ναι. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον Δημήτρη, ναι, ο οποίος χθες με χάρισε ένα γνωστότατο στην πόλη, δεν είναι ανάγκη να πούμε παραπάνω. Ναι. Έτσι. Ο Δημήτρης λοιπόν χθες, ναι, στοιχημάτισε, ναι, και διαρρήγνε τα ημάτια του ότι ο Πρίγιοβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής με άριστα το 10 κοντά στο 2. Ναι. Πού να τον εξηγήσεις τώρα, είναι το τραγούδι αυτό του Βαρδί. Ναι. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ. Ναι. Τον έκανα ολόκληρη θεωρία. Έτσι, και δεν κατάλαβε απολύτως τίποτα. Σταθερά εμένει στην απόφασή του. Ναι. Βάλαμε και ένα στοιχηματάκι, γιατί έτσι πρέπει να κλείνουν πάντα όπως πρέπει. Ναι, δεν πρέπει, ναι, να υποστηρίζεις κάτι, να το πληρώνεις. Όχι, όταν έχεις. Όπως εγώ χθες που έχασα, πόνεσα, ναι, σκίστηκαν τα φιλοκάρδια μου. Ναι. Έτσι. Τώρα, αύριο, έτσι είναι άλλη μέρα ή και σήμερα, ναι, που θα στοιχηματίσουμε στην Κολμπέτ. Ναι. Βάλαμε λοιπόν στοίχημα ότι από τα 15 έως 20 γκολ δεν κερδίζει κανένας του Πρίγιοβιτς. Ναι. Over 15 κερδίζω εγώ. Και πάνω. Κάτσε από 15 μέχρι 20 και δεν κερδίζει. Συγγνώμη, είναι over 20 κερδίζω εγώ. Ναι, over 20, 21. 21 όλη τη σεζόν. Μόνο πρωτάθλημα. Αυστηρό πρωτάθλημα. Ναι, γιατί, ναι, εμένα όταν δέχομαι πιέσεις το πηγαίνω στο θάνατο. Άσχετα που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στα τελευταία χρόνια η πρώτη σκόρη του ελληνικού πρωταθλήματος δεν ξεπερνούν τα 16-17 γκολ. Εκεί είναι, 15, σε καμία 20, των περιπτώσεων. Ναι. Ναι. Και οπότε θα περιμένουμε ένα μακροπρόθεσμο στοίχημα. Ο άνθρωπος είναι ο ορισμός του φερέγγιου. Αξίζει το νούμερο. Βέβαια, αξίζει. Πα διακοπέ μια εβδομάδα ξεκούραστα. Ναι, ξεκούραστα. Και είπαμε, όχι τίποτα δευτέρα, τρίτα ξενοδοχεία. Ναι. Οχτάστερα, όχι 7. Ναι, ναι. 7 και ένα δώρο. Περίμενα να κάνουμε μια παρένθεση. Βεβαίως. Γιατί ήρθε το σοφάκι. Άντε, ρε Σοφία. Σοφάκι, πού είσαι, σοφάκι. Κόκκινο χαλί. Πρέπει να στρώνετε. Δεν το κόκκινο χαλί, γιατί δεν το είδες. Δεν βλέπω όμως κόκκινο, ούτε ροδοπέταλα, ούτε τίποτα. Κοίτα, με το κόκκινο έχουμε ένα θεματάκι. Εντάξει, είναι μαύρο, δεν με χαλάει. Όχι, το κόκκινο ήδη τώρα είναι μέσα στην. Πέρασε, είναι αντίπαλό μα την Κυριακή. Ναι, αυτή μέχρι την Κυριακή κόκκινο δεν θα βλέπει παρότι. Έβαλε ένα λάθο. Ο συνάδελφο. Ναι, έβαλε ένα λάθο. Δεν ξέρω τι λέει. Όχι συνάδελφο. Άσα δεν τα περνά γλυκά. Τίποτα. Άσα τα συνάδελφο για να μην είναι να κρυθούμε ως δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας, εντελώς έξω από το χώρο, που έχουμε κάποια άποψη συγκεκριμένη, γιατί έχουμε αρκετή εμπειρία στη ζωή μας. Τελεία. Μιλάει η ζωή λοιπόν. Live talks. Που λένε οι φίλοι μας οι Άγγλοι στο Βάτιχνο. Χθες εντωμεταξύ, αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ, στον οποίο απέτυχα, επαναλαμβάνω για να μην, γιατί βλέπω τα μηνύματα φωτοβολίδα έρχονται, ναι, έτσι, και να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στο Θοδωρή, στο Θοδωρή τον Γραμματικόπουλο, αυτόν τον ψηλό γίγαντα. Ναι, ρε φίλε, πού είναι αυτή η ψυχή. Βέβαια, τον είδα χθες στα γήπεδο, πάνω στον τέταρτο όροφο, ανταλλάξαμε απόψεις. Ναι. Ναι. Ήρεμα εκεί τα πράγματα. Ναι, πολύ ήρεμα. Γαλήνια θα έλεγα. Ναι. Τίποτα. Τι είναι, ντροπή. Δηλαδή το ματς δεν αντιμετωπίστηκε όπως θα έπρεπε. Εγώ είπα και χθες και δεν αλλάζω ούτε μία κουβέντα, όπως είπα και προηγουμένως από τα λεγόμενά μου, όλα τα μάτς πρέπει ο ΠΑΟΚ να τα κερδίζει, να τα πολεμάει. Χθες αυτό που είδαμε, είδαμε αδιαφορία. Δεν είδαμε πόνο ψυχής, δεν είδαμε ένα ΠΑΟΚ Άρης. Δεν είδαμε μια μονομαχία. Δεν καταλάβανε οι δικοί μας ότι είναι λίγο ιδιαίτερο το παιχνίδι. Μα για ποιο λόγο να μην καταλάβουν, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Mm. Όχι, τα ΠΑΟΚ Άρης είναι να μάτσαν όλα τα άλλα, αλλά με ένα κερασάκι από πάνω, μια διαφορετικότητα. Τα ένα-ένα το αξέσαι, θα μας κουράσουν κιόλας, γιατί αυτή είναι το χαρακτηριστικό τους. Και να στην Τούμπα και το ένα και το άλλο. Αλλά είπαμε, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Έτσι. Στα άλλες, σε όλες τις επιλογές μας όμως χθες, γιατί θέλω κάθε μέρα να συνδέω με τα προηγούμενα, με τα επόμενα, ήμασταν εξαιρετικοί φίλοι. Ναι, φίλε, εγώ με τετράλα. Στο 5-4-5-6 που με έκραζες, 4 βγήκαν. Ναι, το 4 δεν κερδίζει. Κερδίζει. Τι είμαι, 1 ευρώ πάνω. 1 ευρώ πάνω. Ναι. Κύριε, αλλάξτε σταθμό, εντροπή και έσχος. Μιζέριασε την εκπομπή. Ένα ευρώ, πέτατο σταύρο. Άκου λίγο, θα σου πω κάτι. Βάζει Mainz goal. Ναι. Χάνω τη Mainz. Και το παίρνει πίσω τον goal. Και το παίρνει πίσω το σύχαμα. Ωραία. Αυτή η ιδέα, πάρετε το παίρνει πίσω. Τι το παίρνει. Πώς ξέρει, ποια έχασα. Μπιλμπάου Βιγιαρεάλ μέχρι το 65 ταξίνουνε. Και ξαφνικά βγαίνει ο Άγιαξ μέσα από τη Βιγιαρεάλ.
Γιατί γίνεται αυτό, γιατί αλλάζει η ψυχολογία που είναι το 80% σε τέτοια μάτς. Κάνει ένα γκολ η Βιγιαρεάλ το 0-1, το οποίο ίσως είναι το καλύτερο γκολ του Ισπανικού πρωταθλήματος. Άσχετα που έποτε άλλα 400 μάτς. Εσένα βρήκε. Ναι. Πλάσαρε λίγο έξω από το κέντρο, ενώ η μπάλα χοροπηδάει. Δύσκολο πλασέ. Ναι. Φυσικά ο τερματοφύλακας είναι Καραγιωζάκος που βγήκε κάπου στο πέναλτι. Ναι. Έκανε βόλτα ο άνθρωπος. Ήθελε να χαιρετήσει κάποιον. Εμάς βρήκε. Εσένα βρήκε. Συγκεκριμένα, ναι. Γιατί εγώ δεν την ακούμπησα ναι. τη Βιγιαρεάλ. Και η Βιγιαρεάλ μετά έκανε 0-3. Έκανε 0-3. Περίπατο. Ναι, το Κάλιαρη Σαμπτόρια είχε δύο νεκρούς. Από βαρεμάρα. Το Κάλιαρη Σαμπτόρια ξεπούλησαν τα κοντινά φαρμακεία όλα τα κολλήρια. Πονέσανε μάτια. Ο διαιτητής αγανακτισμένος εικάζεται ότι ήθελε στο 25 να φύγει. Παίξτε εσείς μόνοι σας και θα έρθω σε κάποια στιγμή να σφυρίξω τη λήξη. Αφού δεν κάνετε τίποτα. Αυτό ακριβώς. Οι τερματοφύλακες φύγανε. Τα μάθες αυτά. Ελλάδα, Σαρδινία. Η μεγάλη Ελλάδα. Πώς εξέπεσε. Γκλάντμπαχ τη στήριξα που μου είχε πληρώσει τις προάλλες. Βγήκε. Βέβαια βγήκε Γκλάντμπαχ. Διπλό Λεβερκούζεν. Μαζί το δώσαμε. Βγήκε. Διπλό Όβερ Λιόν. 0-3 εμίχρονο. Άσο και Όβερ Μαρσέιγ. Δεν το παίξε αυτό. Εντάξει. Ωραία. Δηλαδή οι επιλογές μας, άμα κάποιος κάνει τη χημεία, γιατί είπαμε κύριε να περνάμε και τα μηνύματα, τα στοιχηματικά. Έτσι. Θα χάσουμε κιόλας κύριε και η Γκολμπέτ πρέπει να κάνει καμία ίσπραξη. Ναι. Δεν καταστραφούν οι άνθρωποι. Δεν τους στείλουμε εμείς επέτες, να τους βάλουμε γωνία τσιμισκή μαύρη στο τέλος και να τους πάρουμε το ακορντεόν. Όχι. Ναι. Να είναι επιχείρηση και να πάμε αυτοί μόνο τα μαύρα τα γυαλιά. Πω από βομβαρδισμοί. Χάσαμε. Τι αηδία είναι η λέξη. Μόλις ξαναγίνω πάρα πολύ καλά, θα καταργήσω όλες τις λέξεις από χ. Χάνω, έχασα. Χιχιά, αηδία, αηδία. Τι συνέστημα. Μπορείς να γίνεις υπουργός παιδείας. Έχει ένα γαυρόγλου, δεν τον βλέπεις. Δεν τον βλέπεις. Θέλω να κατευγηθεί η λέξη. Ναι. Το ρήμα δηλαδή, χάνω. Οι χειρότερες λέξεις στη ζωή μου εμένα, στην προσωπική του είναι το δοκάρι. Δοκάρι. Δεν υπάρχει το δοκάρι. Έφαγα ένα δοκάρι. Άστο, ρε φίλε, το δοκάρι. Έτσι. Και το χάνω με τα παράγωγά του. Εκτέλεση. Αηδία. Όταν θα φας το γαυρόγλου, λοιπόν, αυτό το μέτριο, υπουργό παιδείας. Εντάξει, μ' αρέσει που φτάσαμε στον Υπουργό Παιδείας. Μ' αρέσει που φτάσαμε στον Υπουργό Παιδείας. Ναι, πρέπει ή να γίνουμε σύμβουλοι. Ωραίες θέσεις είναι αυτές. Ωραίες εμένα μου αρέσει η ΜΚΟ. ΜΚΟ, ε. Αυτά με το ελέγχο. Ληστεία χωρίς τέτοιο, χωρίς αναισθητικό. Ναι, ναι, οι περισσότερες σίγουρα. Σοφάκι μας. Παρακαλώ. Μίλα μας για σένα λίγο. Για μένα. Ναι. Μίλα μας για την Γκολμπέτ. Εγώ θα μιλήσω για την Γκολμπέτ το χειμώνα. Λοιπόν, είναι καλή, ενδιαφέρον η σημερινή μέρα στοιχηματικά. Έχουμε Πορτογαλία, έχουμε Ιταλία, Πορτογαλία. Έχουμε Ισπανία, έχουμε Ελλάδα κύπελο. Έχει το χ κατευθείαν στο μυαλό σου. Έτσι, να ολοκληρώσει ναι, την ναι. Έχουμε Ελλάδα κύπελο, έχουμε, είναι ωραία σήμερα. Ελλάδα κύπελο δεν θα κουμπίσουμε ούτε με πληρωμή. Ούτε. Δηλαδή, αν μας τα δώσουν τα λεφτά από πριν, δεν βάζω εγώ κάτι. Εσύ ναι. Όχι, κάποιος άλλος ναι. Μπορεί να θέλει. Και δεν είναι ανάγκη να κινηθεί μόνο στο ποδόσφαιρο. Έχει μπάσκετ, έχει και πινκ-πονγκ. Για φούτσα δεν μα είναι. Φούτσαλ έπαιξα από χθες, έτσι δεν ήθελα να βάλω είναι. Κάτι. Έχασα. Μα δεν ήξερα τι είναι. Είδα από τάδε ένα άλλο. Είναι σαν το ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο ναι, σκάλα. Ναι. Έμαθα το τι είναι. Λέω δεν ήξερα τις ομάδες. Ναι. Έβαλα στην τύχη καθαρά. Και σιγά μην είναι τύχη μαζί μας, δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Εμάς θα κάτσει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μηδενική Γκανιώτα στην Ιταλία πρώτη, στο παιχνίδι Έμπολη Μίλαν. Α, μπράβο, εκεί λίγο να εστιάσουμε, συγγνώμη, Σοφάκη μου. Έμπολη Μίλαν. Έτσι, σχεδόν ντέρμπι ουραγών. Ναι. Αυτή η Μίλαν, αυτή η ομάδα που αποπνέει μια ιδέα τα τελευταία τρία χρόνια, ναι. Έχει καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι, mm-hmm. Έχει 5 βαθμούς με αίμα και δίνει 200 εκατομμύρια ευρώ σε κάθε μεταγραφική περίοδο. Ναι, μιλάμε για ζώα. Δηλαδή δεν γίνεται. Ναι. Έχει κουράσει η Μίλαν. Ναι. Έτσι, και κατά ένα μαγικό τρόπο, οι 9 στους 10 τζογαδόρους, είναι αυτό που λέμε όσο με πληγώνεις τόσο με πορώνεις, ναι. Μόλις τη βλέπεις τη Μίλαν, πέφτει το χέρι σου εκεί και θα τη γράψει. Ναι. Εμείς όμως τι είπαμε, ομάδες Μιλάνου. Τις κυνηγάμε στο θάνατο. Θα τις κυνηγήσουμε. Θα προσπαθήσουμε να τις βγάλουμε από τη ζωή μας. Ναι. Δεν είναι οι ομάδες Μιλάνου οι πατάτες τηγανητές που τις παραγγέλνουμε σε όλα τα γεύματα. Ναι, μακριά. Ναι. Ίντερ και Μίλαν είναι ό,τι πιο συχαμένο στοιχηματικά υπάρχει στον πλανήτη Γη αυτή τη στιγμή. Έτσι, συμφωνώ, θα συμφωνήσω. Ναι, ναι, εγώ, ειδικά με την Ίντερ, άστο. Ειδικά με την Ίντερ. Πρώτα απ' όλα, η Μίλαν δεν κέρδισε την ΑΕΚ δύο φορές πέρσι. Τελειώνει η κουβέντα εκεί. Ναι. Τελειώνει γιατί η να δηλαδή, από εκεί και πέρα, οτιδήποτε υποθεί είναι πλεονασμός. Πλεονασμός, ακριβώς. Ωραία. Δεν ακουμπάμε το Έμπολη Μίλαν. Δεν το ακουμπάμε και τρέχουμε. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχουμε δεν έχει μάτσει σήμερα ιδιαίτερα, εγώ πιστεύω. Έχουμε η Πορτογαλία, έχει ψωμάκι η Πορτογαλία. Έχουμε επίσης μηδενική Γκανιώτα στην Ισπανία, στο παιχνίδι Χιρόνα Μπέτις, 11 η ώρα ξεκινάει. Εδώ θα στηρίξω τη Χιρόνα, φίλε. Είναι σε καλό φεγγάρι. Η Χιρόνα, η οποία το όνομά της παίζει άλλο Χ, άλλο Τσι. Δεν μας αποσχολεί. Κάπως λέγεται, ναι. Έκανε ένα 2-2.
μέσα στο Νέο Κάμπο. Με 10 η Μπαρσελόνα. Με 10 η Μπαρσελόνα, 10 είναι 2-2. Η ιστορία έγραψε. Χθες έχασε η Μπαρσελόνα με 10 νέες. Στην Κόλμπετ πρέπει να πανηγυρίζουν. Ναι. Αυτά που γίνανε χθες πάλι στην Ισπανία, ναι, κατά ένα μαγικό τρόπο. Χάνει η Μπαρσελόνα και στα καπάκια χάνει και η Ρεάλ. Όχι, χάνει η Ρεάλ, σου είπα, τον Άσο είναι μεγάλο. Γελιοποιείται η Ρεάλ, ναι, με αυτό το 3-0. Ημίχρονο 3-0. 3-0 ημίχρονο. Ημίχρονο 3-0, ναι, καλά. Και δεν βγαίνει και τον γκολ. Ναι, εντάξει, μπαίνει τον γκολ και το κεβώνει πάλι. Το, ναι, το ξέρω, το είδα. Ένα γκολ που αυτό δεν το κατάλαβε, κεβώθηκε. Ένα ομότριτς έκανε ένα γλυκό πλασέ από τη γωνία. Ναι, το θέμα είναι ότι η Σεβίλη τη Ρεάλ την έχει. Και η Ρεάλ χωρίς τον Κριστιανό δεν έχει την προσωπικότητα που είχε. Δεν θα είναι μεταβατικό στάδιο. Δεν θα διαφωνήσω. Ναι. Και πάλι τι έγινε, τέτοια σαν να μην έγινε τίποτα, σαν να κέρδισαν και οι δύο από 13 βαθμούς και Ρεάλ και Μπαρσελόνα, φιγουράβε στην πρώτη θέση. Και αυτή η Ατλέτικο πολεμάει, είναι τον αγώνα της, τον Τίμιο, από εκεί με 11 βαθμούς. Θα ρολάρει η Ατλέτικο. Να ξέρεις, δεν παίζει ακόμα. Εντάξει, και η Ατλέτικο τώρα πλέον είναι μια κρατιά δύναμη στην, ναι, Ισπανία. Ναι. Έτσι δεν γίνεται. Άρα, σε καμία των περιπτώσεων δεν γίνεται. Χειρό να μπέτει, τι δίνει ο Άσο. Λοιπόν, χειρό να μπέτει, τι δίνει. 2-20 σίγουρα. Ναι, γιατί μπορεί να πάρει από 2. Λοιπόν, 2-64 ο Άσο. Τι λες. Καλό. 3-42 το χ. Και ξέρεις, μπορεί και μόνο το να το κάνουμε άσο άσο. Και μόνο. Είναι, είπαμε, από αυτές τις μέρες που πολύ είναι πάρα πολύ δύσκολες στοιχηματικές και παίζουν οι αγανακτισμένοι και οι επαγγελματίες. Ναι. Οι αγανακτισμένοι γιατί χώρισαν, γιατί μάλωσαν, γιατί φύγαν και σε λέει κάτσε εγώ να πλήξω τον πόνο μου παίζοντας ένα στοίχημα. Ανεξαρτήτως των οικονομικών δεδομένων, ό,τι θέλει ο καθένας. Όσο τα λέμε, γιατί να μην παίζω εγώ. Εξηγήστε. Ταυτόχρονα να παίζει. Να μπει Γκολμπέτ να βιάσει. Ναι, θα μπω. Ε? Θα μπω. Να μπει ζεστάβα. Πληρώθηκα την τετράδα μου, για να δω. Το 1 ευρώ. Όχι, ρε. Το συν 1 ευρώ. Αφού ένα με είπε. Ένα ήταν η νίκη. Και η Πορτογαλία μπορεί να παίξει. Ναι, λέγε, λέγε. Σε Σπορτίβο με Μπενφίκα που είναι 10 και 4 σήμερα. Πόσο δίνει την Μπενφίκα? 1,34 το διπλό. Ωραία, με χάνεται κανένα γκολ. Η ομαδάρα αυτή. Η ομαδάρα αυτή η οποία ήρθε και πέρασε από την Τούμπα. Χαμπάρ μετά το μαγικό πάω το 20 λεπτό τη ομάδα, ισοπεδωθήκαμε. Χαμπάρ δεν πήραμε. Μάλιστα, εντάξει, τι να γίνει. Συμβαίνουν αυτά και στι καλύτερε οικογένειε. Τώρα με Σταύρο, χθε 11 ναι, παίκτε με 9 παιδιά που δεν παίζουν, που εγώ το επαναλαμβάνω, του θεωρώ βασικού όλου. Είναι δυνατόν να προσφέρουν τέτοιο άθλιο θέαμα σε 15.000-18.000 ναι, κόσμο? Γιατί, θα σου πω γιατί. Δηλαδή έρχεται, συνέχεται, γυρνάει μέσα στο μυαλό μου. Ρε φίλε, σαν τι ερηνίε βασανίζομαι τώρα. Το είναι απλό πράγμα. Ωραία, κολλάνε τα. Το Βέμπλουμ, είναι εμφάνιση αυτή η ποδοσφαιριστή 2 εκατομμυρίων ευρώ τη Χαβανιά. Δηλαδή, αν δεν θα έχουμε απαιτήσει. Πρέπει να παίξει. Εντάξει, και δεν θα τον ενδιαφέρει μόνο το σπίτι του να είναι σε λόφο, η πισίνα να είναι λίγο πιο μεγάλη από Ολυμπιακών διαστάσεων. Πρέπει να προσφέρει τα μέγιστα. Δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αυτό είναι το τύπικο τη επιτυχία. Δηλαδή, ο μέσο παοξή, τον Πάοκ τον έχει πάνω από τη ζωή του. Είμαι από τον. Εγώ εκτελέστηκα με πολλούς χθες. Ο πρώτος που θέλω να εκτελέσω είναι ο Ζαμπά. Ναι. Ο οποίος στην πρώτη μήχρονο παίρνει την μπάλα και τρέχει. Ρε αγοράκι μου. Το παιχνίδι είναι 11 με 11. Περιμένει, συνδυάζεσαι, σετάει στο παιχνίδι, κερδίζει μέτρα. Ωραία. Μα εγώ πρώτη φορά είδα τον Πάοκ τόσο άναρχο. Δεν υπήρχε αρχή, μέση και τέλος. Αυτό. Δεν κάναμε ευκαιρίες. Δεν. Επειδή έχουμε όλα τα άτα στερητικά. Επειδή είναι οι προπονητές, είναι κουφάλες, για να το πούμε όπως έχουν, του Λουτσέσκου κουτί του κάθεται αυτό χθες. Γιατί ξαφνικά του έχουν φορτώσει συμβόλαια μεγάλα, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Θα γυρίσει και θα πει σε κάποια φάση: πάει ο Βέμπλουμ να πει και δεν παίζω. Το CD του παιχνιδιού, πάρ' το. Ναι, αλλά εμείς δεν θέλουμε τέτοιο στάβο. Εμείς θέλουμε να ο Βέμπλουμ, αν δεν παίζει, έτσι, να είναι δίκαια η επιθυμία του να παίξει, γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλός. Μαζί σου. Και για να επανέλθω λίγο στο Χατσεβίδη, γιατί τον περάσαμε πολύ επιδερμικά. Αυτό το κάναμε σκάουτινγκ, εσύ που είσαι δημοσιογράφος και τον πήραμε. Δηλαδή τον είδανε 4, 5, 10 φορές και λένε ναι, αυτός είναι για την ομάδα. Δεν είπε κανείς ξεκάθαρο ναι. Δηλαδή με όχι, τον πήραμε. Είπαν όχι και τον πήραμε. Έτσι πιστεύω. Μάλιστα. Κάνει και άλλες δουλειές, αυτό που λένε. Δεν είναι μόνο για ποδοσφαιριστές. Εντάξει, εντάξει. Είναι, δεν είναι εσύ. Κάθε ποδοσφαιριστής ταιριάζει σε κάθε ομάδα. Δηλαδή, ανάλογα τα στοιχεία του. Ναι. Εμείς έχουμε 40 μέτρα ύψος στην άμυνά μας. Δεν μπορείς να πάρεις αργό στόπερ, είναι λάθος. Άμα τα πεις όμως αυτά, σε ουρμάνε. Εγώ, φίλε, βλέπω ότι ο Χατσεβίδης αντιμετωπίζει τις άλλες ομάδες σαν να είναι ο Μπεκενπάουερ ή ο Μπαρέζι, τέτοιας κλάσης παίκτης. Mm. Αλλά εμάς, έτσι, η καρδούλα μας πονάει όταν έχει την μπάλα. Εγώ φοβάμαι, φίλε. Λέω, φύγει από εκεί, δώσε την αγωνιστικό κάπου να φύγει. Όχι με αυτή την άνεση. Εσύ δεν το νιώθεις αυτό το συνέστημα, μόνο εγώ το νιώθω. Όλη την ώρα.
Όλη την ώρα. Έτσι είπα, για να ξέρω. Ναι, την έχω, έχω αυτό το φόβο. Αλλά βες και τα φόβια. Πες μου, ερωτησούλα Γρηγοράδα, στόπερ του ΠΑΟΚ, στόπερ του ΠΑΟΚ, με πανέμορφη γυναίκα, δεν έπαιξε ποτέ. Τσερνίσοφ. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο, Εστάβ. Ε, που είσαι τόσο καλός. Τσερνίσοφ, ρε. Ε, Τσερνίσοφ. Φίλε. Τίποτα, πρέπει να βάλω να σε κάνω τέτοιο. Να σε κάνω ρόμπα, δεν γίνεται. Κοίτα, νομίζω ότι τα λέμε, αυτή είναι η τρέλα. Τσερνίσοφ με τη μία, αβίαστα. Τσερνίσοφ, ρε φίλε. Δεν ακούμπησε. Ρώσος διεθνής, έπαιζε. Διεθνής, δύο συμμετοχές. Ναι, τότε όμως δύο συμμετοχές στην Εθνική Ρωσία για μας. Γυναίκα όνειρο. Ε? Δουλέψατε? Όχι, μην πάει και το μυαλό σου. Όχι, δεν δουλέψατε. Να μην πάει και το μυαλό μου. Όχι. Ενώ ερχόταν το μαγαζί, αυτά τέτοια. Όχι. Σε καμία των περιπτώσεων. Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν εστερεζόμαστε τις απόψεις του φίλου καλού άξιου δημοσιογράφου. Αγγλία έχει. Αγγλία σήμερα, όχι. Αγγλία χτες παίξανε στο κύπελλο αυτό το EFL, έπαιξε η Λίβερπουλ με την Τζέλσι εντός έδρας, προηγήθηκε 1-0 και καταφέραμε να αποκλειστούμε. Καταφέραμε γιατί λέω και εγώ είμαι Λίβερπουλ. Μεγάλωσα με Ρέι Κένεντι, με Άλεν Χάσεν, με τους γνωστούς παιχταράδες της Λίβερπουλ εκείνη της εποχής. Ναι, η οποία έχει να πάρει πρωτάθλημα από το 1990, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή μιλάμε για 28 χρόνια. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Μπομπ Πέισλι που δημιούργησε αυτή την ομάδα. Απίστευτο, ε. Εσύ Σταύρο, τι είσαι στην Αγγλία? Λίβερπουλ. Είσαι Λίβερπουλ κι εσύ, ε. Ναι. Μάλιστα. Τι να είμαι, ρε φίλε, δεκαετία του 80 μεγάλωνα. Είχα πάει σε ένα παιχνίδι, 6 ετών ήμουν, 6 κανονικά, πρέπει να είναι 1973, στο Καφτατζόγλιο, τελικός κυπέλου UEFA, ήταν τότε εκθέσεις, δεν ξέρω πώς το λέγανε, έτσι. Και έπαιζε η Linz United με τη Μίλαν, με έναν διαιτητή Έλληνα, το Μίχα. Αδελφέ μου το μάτς, εγώ έχω νοπέσει ακόμα τις εικόνες. Έτσι. Έπρεπε να λήξει Λίντς Μίλαν 18-1. 18-1. Βροχή καταρακτώδης. Και το μάτς λήγει 0-1 η Μίλαν. Δεν έπαιρνε με τίποτα. Και όλο το γήπεδο αποθεώνει τους παίκτες της Λίντς. Αποθεώνει όμως κανονικά. Το νιώθω σαν τώρα. Με χειροκροτήματα. Με. Α, το που είπα αποθεώνει. Πες μου. Τρεις ποδοσφαιριστές. Αν το πεις και αυτό, σταματάω τις ερωτήσεις για 10 μέρες. Τρεις ποδοσφαιριστές. Αντίπαλης ομάδος που αποθεώθηκαν μέσα στην Τούμπα. Ντέμις Νικολαίδης. Ένας. Θα λες και σε ποιο μάτς? Απόλλων ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Απόλλων. ΠΑΟΚ Απόλλων 1-3. 1-3. Ναι. Έπαιξε μετά τελικό ο Απόλλων και δέχτηκε 7 γκολ από την ΑΕΚ. Εμάς μας απέκλεισε. Με 1-3. Ενδιάμεση ερώτηση, κάνουμε δύο σκέλη. Μέσα στη Ριζούπολη είχαμε κάνει 1-1. Ποιος βάλει το γκολ του ΠΑΟΚ? Αν το πεις και αυτό, ρε, πού είστε. Γιουγκουδής. Όχι. Ποιος το είχε βάλει? Το γκολ του ΠΑΟΚ το είχε βάλει ο Αλέξο Αλεξίου. Με κεφαλιά. 1-1. Και χάνουμε 1-3 στην Τούμπα. Λοιπόν, ένας λοιπόν βρήκες που αποθεώθηκε στην Τούμπα από όλο το κοινό. Με κατάμεση. Και ξένες ομάδες. Ελληνικότατες ομάδες. Ελληνικότατες ομάδες. Ναι. Χατζηπαραγής. Όχι, ποτέ. 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 Ποτέ, ποτέ. Τελειώσαμε. Όταν λέω ποτέ δεν το ξαναλέω. Ποτέ. Τέλος. Ποτέ. Ποτέ. Οι άλλοι δύο ήταν. Σε πάει κάπου, να σε αφήσω λίγο χρόνο. Τέλος χρόνου. Λοιπόν, όταν βάζω ένα στίχημα και θέλω να τελειώσω γρήγορα, έχει πολύ χαμό, τελείωσε. Όταν πάει άλλο κοντά, ξέρει. Λοιπόν, ο άλλο ήταν ο Νίκος Αναστόπουλος με τη φανέλα του Πανιωνίου, ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος φορούσε κάτι φανταστικά σορτσάκια και μπλουζίτσες μπλε του ουρανού. Έκανε μια εμφάνιση συγκλονιστική. Αποθεώνεται μες στην Τούμπα. 79-78 κάπου εκεί. Ξέραμε. Και τρίτος ο Θωμάς ο Μαύρος σε ένα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Δηλαδή, υπάρχει ωραιότερο συνέστημα από αντίπαλο ποδοσφαιριστή να αποθεώνεται μες στην Τούμπα? Εγώ πιστεύω ότι αυτή η στιγμή είναι ανεκτήμητης αξίας. Ναι, ανεκτήμητης. Δηλαδή, δεν υπάρχει να σε. Ε? Ναι. Ο Μαύρος ήταν γενικά συμπαθής. Ναι, ήταν συμπαθής. Ήταν, δηλαδή, τον Αναστόπουλο θέλαμε σε κάποια φάση της ζωής μας να τον πυροβολήσουμε μετά. Ναι. Στα... με το ρεξόνατο. Ναι. Ούτε ο Ντέμις ήταν αντιπαθητική προσωπικότητα. Λοιπόν, και θα κλείσουμε λίγο το κουίση με τον ερωτήσεών μας, γιατί μέχρι να είναι τις τρεις μαζεμένες. Τρίτη είναι αυτή, δεν έχω άλλες, δεν τις κάνω. Θέλω να μου πεις δύο ποδοσφαιριστές που να βάλανε σε ένα μάτς 5 γκολ Έλληνες. 5 γκολ σε ένα μάτς. Έλληνες. Έλληνες. Ποιο Έλληνες δεν γίνεται. Ο Μαύρος σίγουρα. Όχι, άστα τα σίγουρα αυτά. Παίρνω τα πουθενά άλλο. Ναι. Ο Μαύρος δεν έβαλε ποτέ 5. Ποτέ 5. Ποτέ 5 γκολ σε ένα μάτς. Ο ένας είναι εύκολος, ο δεύτερος δεν υπάρχει περίπτωση να το ξέρεις. Βασικά δεν το ξέρει ο ίδιος ότι έβαλε 5.
Χτυπάμε τα τέσσερα του Κασαβίδη που λέγαμε πριν. Ναι, άστα. Και μάτς πρωταθλήματος. Λοιπόν, 5 γκολ σε ένα μάτς. Έχει βάλει ο Ντέμισο Νικολαίδης σε ένα ΑΕΚ Καλαμάτα. Ναι, αυτή η Καλαμάτα πει στη βρίσκη. 8-3, κάτι τέτοιο έδειξε, έτσι. Και το δεύτερο είναι, καλά, αυτό δεν το ξέρουν τα δύο τρίτα αυτό που μας ακούν. Έτσι δεν το ξέρουν το ποδοσφαιριστή αυτό. Ο Μανώλης ο Δράκος έπαιζε στη Ρόδο και στον Όφη. Και έχει βάλει 5 γκολ σε ένα μάτς. Μανώλης Δράκος. Ναι. Θα μπορούσε να είναι τραγουδιστή στο Ζυγό. Μπορούσε να είναι τραγουδιστή. Κατά το σωτήρι της Τσέντος, ε. Να κάνω κι εγώ ένα κουιζάκι. Ναι, κάνε κουιζάκι. Επειδή μάθανα κι εγώ ιστορία αυτή τη στιγμή. Πότε ήταν η τελευταία αναμέτρηση, βγάζουμε τη χθεσινή, του ΠΑΟΚ με τον Άρη και πόσες μέρες πέρασαν μέχρι και τη χθεσινή. Το γράψαμε στο site, αλλά δεν. 4,5 χρόνια. 4,5 χρόνια. 4,5, κάνε τον πολλαπλασιασμό και θα το βρούμε. Έχω φίλο. Δεν μπορώ, η τελευταία αναμέτρηση ήταν στις 16 Μαρτίου του 2014 και πέρασαν 1.655 ημέρες. Έχω φίλο. Κοντά είμαστε. Είπαμε. Ναι, ναι. Ο στατιστικολόγος μου. Το οποίο είπε τον ξέρεις κιόλας. Ο οποίος μετράει τις μέρες που είναι ο Άρης χωρίς τίτλο. Θα μετράει συνέχεια αυτός. Αυτός υπολογίζει τα δίσεκτα, υπολογίζει το ένα, υπολογίζει το άλλο. Και κάθε φορά που έχουμε γιορτή μου στέλνει. Σταύρο σήμερα, σε Αγία Σοφία, σε Αγάπη, σε Ελπίδα. Σε... Ναι. Ο Άρης μας συμπληρώνει 18.500 μέρες χωρίς τίτλο. Το ζει, άνθρωπο. Το ζει. Πάμε στο διάλειμμα γιατί πρέπει να σχολιάσεις, φίλε, κυνηγάνε τον προπονητή. Όχι, αυτή είναι δουλειά. Θα στηριχτεί ο Λουτσέσκου. Ναι, πάμε. Τι λες τώρα. Πάμε διάλειμμα. Και που λες, Όθωνα. Έλα, γόρι μου. Και που λες. Τι ωραία που ήταν η Βασιλεία τότε στην Ελλάδα. Φαντάζεσαι τι θα κάνει εκεί ο Όθωνας με την Αμαλία. Γούστε. Σφαγή θα γινόταν. 35 καμπαριέρες σε κάθε δωμάτιο. Από πού βγήκε η έκφραση, τώρα που μιλάμε για Όθωνα και Αμαλία, σιγά τον πολυέλαιο. Είμαστε εκπομπή όλα, δεν τα λέμε. Δεν λέμε πάω, κλέβε. Δεν έχω ιδέα. Μπράβο. Άκου λοιπόν το σιγά τον πολυέλαιο, εντάχει. Κάνει ένα πάρτι ο Όθωνας με την Αμαλία. Και έχει καλεσμένο τον Κολοκοτρώνη, τον αυθεντικό. Τον Θόδωρο. Τον Κολοκοτρώνη. Αυτό που φυλακίσαμε. Ναι, τον Ήωρα τη Επανάσταση. Που εμείς βέβαια τον φυλακή. Ναι, ελευθέρωση στην Ελλάδα, φυλακή εγώ. Ναι, εκεί, να λιώσει. Σκόνιο και τα γνωστά. Λοιπόν, φτιάχνουν εκεί το παλάτι το ένα το άλλο και έρχεται ο Κολοκοτρώνης με τον κολλητό του. Είχε ένα κολλητό. Είχε κολλητό ο Κολοκοτρώνης, το δεξί του. Το δεξί του. Ο Κίμωνα. Μπράβο, έγινε αυτό. Και σηκώνεται να χορέψει ένα τσάμικο. Και υπήρχε στα ανάκτορα εκείνα, το 1834 τοποθετήσου κάπου χρονολογικά στην Ελλάδα, κάπου εκεί, έτσι, ένας πολυέλαιος ψηλά. Ψηλά, πολύ ψηλά, έτσι, ψηλοτάβανος πολυέλαιος. Ναι, δεν θα ήταν. Και επειδή ήταν πολύ άντρας, πολύ άντρας αυτός που κρατούσε το μαντίλι του Θόδωρου, του Κολοκοτρώνη, ο κολλητός του, τον λέει ο Θόδωρος, σιγά ρε Γιάννη, τώρα είναι δανεικό τόνο, δεν θυμάμαι πώς το λέει και τον κολλητό του, σιγά τον πολυέλαιο. Μην πετάξει το πόδι τόσο ψηλά και τον ρίξει κάτω και τον πολυέλαιο. Ναι, ήταν αυτό. Είπαμε μια ιστοριούλα άλλου τύπου. Άλλου τύπου. Για να περάσουμε τώρα σιγά τον πολυέλαιο, αυτά πάτε να κάνετε στο Λουτσέσκου. Αλίτες. Αλίτες. Όντα ασήμαντα ανθρωπάκια με μηδενικές προσωπικότητες, οντότητες χωριστές μικρές. Απλά ανθρωπάκια της σειράς, κακομύριδες, χειρότερη λέξη και βρισιά. Στον άλλον ή στην άλλη, να του πει το κακομοίρη δεν υπάρχει. Εγώ στις γυναίκες δουλεύω άλλο. Ποιο? Το πατσαβούρα. Το πατσαβούρα είναι τόσο σκληρό. Πού να ξέρει η πατσαβούρα όταν την έφτιαξε κάποιος. για θέμα καθαριότητας φέρνει την πατσαβούρα και καθάρισε. Όταν μου μαγγίζει καμία είναι η πρώτη λέξη. Δηλαδή το έχω δουλέψει και το λέω με ύφος. Τι θες με το πατσαβούρα. Το πατσαβούρα δεν τραυματίζει ακαριέρα τον πληθυσμό της. Ε? Τίποτα, δεν τελειώνει. Πιο εκεί. Καλά πες την απόρνη, πιο καλά πες την. Ναι, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Πατσαβούρα, φίλε. Είναι ό,τι χειρότερο είχα υπάρχει. Μια Αγγλίδα κοπέλα από το Λίντς καλή ώρα γιατί έπιασε σκύλο. Μέσα. Ναι. Μέσα από το Λίντς. Μέσα από το Λίντς. Ναι. Που όταν μάθαινε ελληνικά είχε θέμα με τις Ελληνίδες. Οι δικές μας βλέπουν ξένες ψηλές, λιγερόκορμες, over 1,85 και έχουν πρόβλημα για κάποιον λόγο. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Εντάξει. Ναι, τις κυνηγάνε αυτές. Και ήθελε να μαλώνει, γιατί Αγγλίδα, ρε φίλε, δεν μπορεί να μαλώνει. Ωραία, και της έλεγα, δεν θα μαλώνεις. Μάθε μία λέξη. Ποια μου λέει, πατσαβούρα. Τελειώσαμε εκεί. Τελειώσαμε εκεί. Και πάρτε κάτι δρόμο και όπου σας. Ναι, what you want, μόλι πατσαβούρα. Ναι. Και τελειώσαμε.
Και τώρα τι γίνεται, Σταύρο μου, επανερχόμαστε. Γίνεται ανελαίτητο πόλεμο στο Λουτσέσκο, ψάχνουν να το τιμωρήσουν. Ψάχνουν να το τιμωρήσουν. Ψάχνουν, το αδιάφορα. Βάζουν εκεί και μείον βαθμό. Γιατί τι είπε δηλαδή ο άνθρωπο, είπε ότι αυτά γινόταν μόνο σε καθεστώτα ναζιστικά. Ναι. Τέλεια παρομοίωση. Ναι. Συμπλέω απόλυτα με την άποψή του. Δηλαδή, το δικαστήριο δηλαδή, πέρσι ήταν. Δηλαδή, εδώ ισχύει το και κερατάς και δαυμένος. Ναι. Ρε αρχικλέφτες, ναι. Ρε λίστα αρχινταβέλης οχριά μπροστά σας. Ναι. Κλέψατε πρωτάθλημα, όχι match of sight. Ναι, ναι. Αυτά είμαστε συνηθισμένοι χρόνια. Ναι. Ληστεία πρωταθλήματος. Ναι. Χοντρό. Τι χοντρό, φίλε. Χοντρό. Όχι από μια ομάδα που τα παίρνει κάθε χρόνο. Ναι. 32 χρόνια είχε γράψει το κοντέρ. Ναι. 85, καλά, δεν λέω 32, δεν ήταν. 33 πήγαμε, ναι. Ναι, 33 πήγαμε 33, ναι. 33 θα γράψει. Μαζί με τον Χριστό. Ναι. Είπαμε, ξεκινάει η δυναστεία. Ναι. Τη δυναστεία την έβλεπε μικρό. Πώ την έβλεπε. Έλεγε δυναστεία, Dynasty. Να σου πω, Τζοάν Κόλλινς. Η Κρίστελ. Κάτσε λίγο, ποια ήταν πιο άγρια. Η Τζοάν Κόλλινς ή η Μαρινέλα. Ζητιάνε εννοεί. Ναι. Η Τζοάν θα πω. Η Τζοάν, ναι. Η Τζοάν γιατί είχε πολύ περισσότερες επιλογές. Ναι. Ναι. Μεγαλύτερη χώρα. Ναι, μεγαλύτερη χώρα. Μεγαλύτερη χώρα πολύ, ηλικιακά πολύ, νομίζω είναι και κοντά. Κοντά, πολυπολιτισμική. Ξέρεις, άνθρωποι που φτάνουν τα 100, εικάζεται ότι μηδενίζουν την ηλικία και ξαναρχίζουν από την αρχή. Μηδενίζει, παιδί μου. Και ξανά μετά. Παιδάκι, τέτοιο αυτό είναι. Πού να πάμε σε κάτω, θα λιώσουμε 600 φορές. Μα αυτή είναι η αλήθεια, φίλε μου, τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, κυνηγά τον προπονητή μας, να λαμόγια. Ασπίδα προστασίας θέλω απέναντι. Ασπίδα προστασίας κανονικά. Δηλαδή, εγώ ξέρεις τι παθαίνω. Μπορεί σε κάποια πράγματα να μην συμφωνώ μαζί του. Καλά είναι δυνατόν. Και αυτή είναι η λογική. Η ομορφιά. Όταν. Πώς θα συμφωνείς με κάποιον συνέχεια. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ έχουμε έναν που είναι με τη Φάλων. Τη θυμάσαι τη Φάλων. Από τη δυναστεία, τη Φάλων. Καλά, τη Φάλων, θυμάμαι, πλάκα μου κάνεις. Ναι, είναι με Φάλων. Φάλων, βέβαια. Ωραία. Και να μην συμφωνώ, άμα βλέπω ότι τρώει τέτοιο πέσιμο, μου γυρνάει το μάτι κατευθείαν. Και το στηρίζει το θάνατο. Στηρίζει το θάνατο. Ναι, έτσι θέλει. Ναι. Αυτά δεν είναι μικροπρέπειες. Δεν ζουν σε ένα μικρό κόσμο. Αντί να ταινίσουν το μέλλον, να δουν πώς θα πολεμήσει την κατάσταση, πώς θα προσπαθήσουν να μας κλέψουν το πρωτάθλημα με άλλον τρόπο. Ναι, να σκέφτεται τώρα. Ναι. Σου λέει τα χαρτάκια τα κάναμε. Το να μην παίξουμε το κάναμε. Έτσι. Ξέχασα να πω ότι προχθές ένας πολύ καλός μου φίλος αναρωτήθηκε για την ΑΕΚ, στέλνοντάς μου ένα μήνυμα, θα παίξουν Γιώργο τελικά αυτοί ή να πάμε για τσίπουρα. Ναι. Να κατάλαβε, ναι. Ξέρεις, φεύγουν αυτοί. Φεύγουν, ναι. Το καινούργιο αυτό. Δεν παίζω άλλο. Ναι. Παίρνω την μπάλα μου και φεύγω. Ναι. Αυτό δεν έκανα πέρσι. Ναι. Δεν παίζω άλλο. Ναι. Μην παίζεις. Ναι. Χίλια χρόνια. Ωραία, άκου να δεις όλα τι γίνεται. Αυτοί τι κάνουν, μας φθήνουν. Επειδή είμαστε λίγοι αριθμητικά. Δεν είμαστε πολλοί, ρε. Όχι ο κόσμος. Α, αυτοί που είμαστε. Μιλάς για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Ναι. Ναι, αυτοί είναι πολυπληθέστεροι από εσάς. Ακριβώς. Είναι μεγάλη διαφορά. Όσο εγκέφαλο και να έχω και να στροφάρω όλη την ώρα, λέγω. Μου λέμε τώρα ή οποιοδήποτε χύψη, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ ή δημοσιογράφος, τέλος πάντων γενικότερα, που σκέφτεται τα αυτονόητα, τι σου κάνουνε. Κερδίζεις στον Πανιόνιο, γίνεται η φάση με το offside, σου γυρνάει το μάτι. Δεν σου γυρνάει το μάτι. Ναι. Και σου λέει πόσο θα αντέξω. Πώς, ναι, με τα καπάκι. Πα στον Όφι. Ωραία. Πα στον Όφι. Πέναλτι στο 5ο λεπτό να γίνει το μάτς 0-4 για αυτή η βόλτα. Κάνει και τη βλακία ο Πασχαλάκη και ασχολούνται όλοι με τον Πασχαλάκη. Ναι. Ωραία. Έκανε λάθος το παιδί, ρε φίλε. Νέο παιδί είναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Όχι, δεν κάνουμε. Είναι και νέο. 29 και τα γειτονικά είναι. 29 και εγώ κάναμε 30 μαλακή στη μέρα. Ναι, άλλο κομμάτι. Αυτό δεν πρέπει να κάνει γιατί αυτού η ποδοσφαιρική καρδιά λογικά θα τελειώσει 6 χρόνια. 7 μάξιμο. Ναι, εμείς είχαμε λίγο αέρα παραπάνω. Αυτό παιδί κάθε μέρα να τη ζει σαν την τελευταία ενώ για να έχει τη ζωή του να ζήσει άνετα στην υπόλοιπη τη ζωή του. Καπάκι. Παίζουμε να πούμε με την ΑΕΚ. Δύο δοκάρια η ΑΕΚ. Κάτσε ρε φίλε, εγώ βάλα δύο γκολ. Αυτό με τα δοκάρια πάλι καινούργιο είναι. Τι μετράνε τα δοκάρια. Ναι, δεν ξέρω. Να σε πω εγώ ένα δοκάρι το οποίο έχει περάσει μπάι που ήταν, μπορούσε να αλλάξει. Σε ένα Παναθηναϊκό Σπάουκ που είναι από 4 χρόνια τελικό κυπέλλου που μα διέλυσε ο Μπέρκ μόνο του. Ναι. Στο 2-0 έχουμε δοκάρι με τον Σαλπικίδη. Ναι. Θανάτου δοκάρι. Ναι. Να ξαναπούμε στο παιχνίδι. Ναι. Το θυμάται. Άλλο παιχνίδι, δεν ξέρει τι γίνεται. Ποδόσφαιρο είναι. 2-1 ημίχρονο και μπαίνει και βλέπει άλλη ομάδα. Φάγαμε 4. Όταν ασχολούμαστε και με τα δοκάρια. Εδώ στο 3-1. Χάνει ο Στόχ τέταρτη να γίνει 3-2 και εκεί γυρνάει. Ναι, το θυμάται κανείς. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Μετά παίζουμε με τον Άρη. Ωραία. Μάλλον μιλάει ο Λουτσέσκου. Επίθεση του Λουτσέσκου. Όλοι μαζί. Εμείς τώρα κοίτα, με τι ασχολούμαστε τώρα. Υπάρχει τρόμος κανονικά. Αυτή είναι η λέξη. Τρόμος. Ναι, εμείς όμως αριθμητικά είμαστε λίγοι. Θα σκάσουμε. Πρέπει να μιλάτε ανελέητα, φίλε. Αυτό. Τίποτα. Θα βγείτε στην πεδιάδα με πολυβόλα κι εσείς.
Όχι με τόξα και με βέλη και αυτοί με τα λέοπαλτ. Εκεί χρειαζόμαστε και τους άλλους όμως να συμμετέχουν, τους δικούς μας. Εντάξει, αυτοί από εσάς εξαρτάται. Να γίνουν σύμμαχοί σας και αρρωγή στην προσπάθειά σας. Δεν γίνονται αρρωγή στην προσπάθειά μας, το αντίθετο γίνονται. Αλλά τέλος πάντων, λες το παλεύουμε. Αλλά φαντάζομαι αυτό το πράγμα να κρατάει 8 μήνες και 9 μήνες. Κάθε μέρα κάτι. Κάθε μέρα κάτι. Το σκουλίκι σιγά σιγά μεγαλώνει, γιγαντώνεται. Ναι, ναι, αυτό πώς το ξέρω. Το μικρόφωνο μας κάνει τρίπλες τώρα. Εμάς βέβαια και σε μικρόφωνο. Θα το φτιάξω. Που είμαστε αγανακτισμένοι. Σήμερα η Goldbet, για την Goldbet μάλλον για τα στιγμή, δεν δίνω κανένα προγνωστικό. Τιμωρώ τον εαυτό μου με μία μέρα μακριά από τα προγνωστικά. Αν θέλεις δώσε εσύ. Έχω δώσει με μία ημερολογιακή μέρα με τιμωρώ. Έκανα το δικαστήριο μόνος μου και έβγαλα την απόφαση αυτήν. Τόσο πρέπει να τιμωρηθώ. Ούτε λεπτό παραπάνω. Στο 1-0 το κάνει στο Αλμπικίδη, μου λέει ένας φίλος. Στο 1-0 το δοκάρι. Ναι. Στο 2-0 ξέρει ποιο είναι. Όχι, 1-0 είναι ημίχρονο, ρε. Το ημίχρονο είναι 1-0. Και θα ισοφαρίσει. Και στο 1-0 χάνει και την ευκαιρία που δεν σπρώχνει την μπάλα στο μισό μέτρο μέσα. Το ποδόσφαιρο χάνονται ευκαιρίες απίστευτες, ρε φίλε. Παίκτες τεράστιου ελληνικού έχουν χάσει άδειες εστίες. Θα ξεχάσουμε του Αλπικίδη. Θυμάσαι ένα άλλο που χάνει τεράστια ευκαιρία μέσα στη Τζεσεκά που κάνει μια μαγική ενέργεια ο Βλάντα Νοίβιτς από αριστερά. Του την κόβει την μπάλα και είναι αυτό και η εστία και δεν το κάνει γκολ. Έτσι, το ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ο γητευτής. Όχι, αυτή είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εγώ είπε και προγνωστικά, θα σου πω το κλασικό μου 4-5-6. Άστο ρε το 4-5-6, αδερφάκι, μου δώσε μια τριάδα σήμερα. Ωραία. Μια τριάδα, γιατί με κάνει να σπάσω το εμπάρκο μόνο μου και να πάλι να δώσω. Δεν θέλω να δώσω. Ωραία. Εγώ μια τριάδα θέλω να δώσω. 6 παιχνίδια αφού είναι τη χημεία. Όχι, ρε φίλε, τριάδα θα δώσει. Ποια είναι η αγαπημένη μου? Ναι, τρία. Ένα, δύο, τρία. Απλά πράγματα. Χειρόνα, μπέτη, άσου. Ωραίο. Θα παίξω. Άσο την Τζιρόνα λοιπόν δίνει. Ναι. Θα κυνηγεί η μονογάφο. Αλλά δε και τάφε άσου. Άσου την αλαβέ. Έβαλε 5 γκολ τη πλάτη. Εκτό έδρα. Θα πάω με τη φόρμα του. Σπάλσα σου όλο over. 2-10. Αν φεύγει το σπάλσα σου όλο over. Over είναι. Nice. Over είναι. Εντάξει. Αυτή και... η τριάδα, άστα και. Έδωσε Τσιρόνα, Αλαβές και over της σπάλ. Ολυμπιακός Λεβαδιακός, άσος και άντερ 3,5 δεν είναι ωραίο στο 2-10. Ολυμπιακός Λεβαδιακός Κύπρος. Άντερ 3,5. Ναι. Εγώ εδώ, έτσι, χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανέναν, θα δώσω Ολυμπιακό over 2,5 στο ημίχρονο. Over 2,5 στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο μπορεί να έχει γίνει μια μισή φάση. Εντάξει, φίλε μου, το δίνω τυπικά. Ναι, τυπικά. Έτσι. Μην ακολουθήσει κανένας. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Ωραία. Και, θα, και την Μπενφίκα έχω, ρε φίλε. Δεν πάω να περάσω την Μπενφίκα έτσι. Εστά, βάλει την τριάδα σου να κάνει το μεροκάμα που θέλει. Και μετά βάλει την εξάδα σου. Θα πω αυτή που πιστεύω περισσότερο την τριάδα και άλλα τρία σημεία. Ωραία. Μπενφίκα με χάντικαπ. Θα σε κάνω άνθρωπο. Στοιχηματικά θα σε κάνω άνθρωπο. Ωραία. Μπενφίκα με ένα γκολ χάντικαπ στο διπλό. Δύο φράγκα. Άσος και άντερ 3,5. Ωραία. Τον Ολυμπιακό 2-10. Εντάξει. Και ο Άσος της Χιρόνα. Αυτά τα τρία είναι. Άλλαξες δηλαδή, φρέσκες και τριάδα είναι αυτή. 6 έπαιξα εγώ, 4-5-6 έπαιξα. Αυτό, 4-5-6. Όπου ο εγωισμός τι είναι στον άνθρωπο. Δεν είναι εγωισμός, δε, έτσι παίζω. Ναι, να το αλλάξει αυτό λέμε. Θα βοηθήσει. Θα κάνουμε. Θα, εντάξει, μετά θα γίνει φωτιστήριο σε σένα. Δεν γίνεται. Πρέπει να ξεκινήσω από σένα για να μορφώσουμε και του άλλου. Εσύ, Σοφία, μπήκε στον χώρο του τζόγου. Δειλά. Σε έβαλε στην αγκαλιά του. Δειλά-δειλά. Θα μπει δειλά-δειλά. Δειλά-δειλά. Έτσι. Έτσι. Μικρά, καλά βήματα. Μικρά βήματα. Μικρά βήματα. Έτσι. Τα φιλιά μας στο γνωστό καλλιτέχνη που είναι στην Αθήνα και έχει φρικάρει, δεν μπορεί να ακούσει άλλους και ακούει εμάς. Θανάση το Βασιλάκο, τα φιλιά μου. Τα φιλιά μου. Πού είσαι τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να εμφανιστώ και εδώ στο μαγαζί που θα είσαι, γιατί θα μας σκοτώσουν. Μας ακούνε πολλοί τραγουδιστές, να ξέρεις. Καλά, εννοείται. Ποιο θα ακούσουν? Ναι, εννοείται. Μας ακούει ο φίλος μας πρώτον, ο Διονυσάκης ο Μακρύς. Παοκτσάκι, Γνήσιο. Ο οποίος έχει να μας στείλει ένα μήνυμα. Γνήσιο τέκνο. 100 χρόνια, ναι. Γνήσιο τέκνο της Παοκτσίδικης οικογένειας. Αδερφός μας. Ο οποίος έχει μια τέλεια σχέση με τα χρήματα. Τον αγαπώ με τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Ζει κάθε του μέρα σαν την τελευταία. Ναι, ζει όμως. Ο οποίος, να σε πω ένα σκηνικό με τον Διονύση. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Χωρίς να αναφεύγουμε ονόματα. Ναι. Λοιπόν, έχει μία σχέση με κόρη πολύ πλούσιου ζευγαριού των Αθηνών. Ναι. Και τον καλούν στο σπίτι για φαγητό. Ναι. Σχέση, κανονικά έχει ο άνθρωπος. Ναι. Ναι. Και κύριε, να ξέρετε, είναι σχέση, είναι σίγμα χ. Όχι κάτι κάπα. Άκουγα χθες μία και ήθελα να την πλακώσω δίπλα μου στο τέτοιο, σε ένα καφέ. Έχω μία σχέση. Τι σχέση μου έχει. Έχει σχέση.
σχέση. Τέλος πάντων. Έχει μια σχέση με ένα κορίτσι πλούσιας οικογένειας των Αθηνών και το καλούν σπίτι για φαγητό. Και τον ρωτάνε, ποιο είναι το όνειρο σου σε ένα Διονύση? Και λέει, εγώ λέει, θέλω να γίνω πρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Ναι, ζανίστηκα. Ναι. Και λέει, και λέει η γυναίκα, την οποία δεν θα αναφέρουμε το όνομά της, γιατί είναι, πολύ, είναι πολύ γνωστή οικογένεια. Πάρα πολύ γνωστή οικογένεια των Αθηνών. Λέει, εμείς, Θόδωρε, έτσι, ποια ομάδα μπορούμε να αγοράσουμε? Και λέει αυτός, την Arsenal. Να αγοράσει την Arsenal μπορούμε. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτόματα κατάπιε. Σου λέει, τι έγινε τώρα? Για τους μη γνωρίζονται πόσο κοστίζει η Arsenal. Είναι ένα μυθικό νούμερο. Διαφύστε. Εκεί βρε Διονυσάκο, σε πιάνει το τουμπιότικο. Το βγάζεις το τουμπιότικο και λες, να σου πω, δώσε μου εμένα μια 50 εκατομμύρια να πάρω τον ΠΑΟΚ. Τότε ήμασταν φτωχοί. 50 εκατομμύρια έπαιρνε και, πώς το λένε, και τα ρέστα των άλλων ομάδων. Έπαιρνε και τις άλλες κάβαλες. Για ακαδημίες. Ναι, ωραία. Δώσε τα 50 εδώ να πάρω εγώ τον ΠΑΟΚ. Διοικητικό συμβούλιο εμείς εννοείται. Δηλαδή να ζήσουμε χρυσές στιγμές. Δηλαδή πραγματικά, ρε φίλε. Πότε θα περνάνε όλοι καλά, ρε φίλε. Σκέψω ένα διοικητικό συμβούλιο. Ο Διονυσάκος μεγαλομέτωχος. Ο πρόεδρος του Σεβόμαστε. Όχι η Διονύση εκεί την ώρα, και πρόεδρο και τέτοιο. Ναι, ναι. Αυτόματα αλλάζεις. Αλλάζεις. Αντιπρόεδρος, υπεύθυνος παρασκηνίου εσύ. Εννοείται αυτή. Υπεύθυνος επικοινωνίας εγώ. Θέση, ωραία. Τεχνικός διευθυντής ο Τούσου. Πού να γίνουν λάθη εκεί? Δεν γίνονται λάθη. Και να σου πω και κάτι. Θα υπάρχει ένα πηγαίο χαμόγελο σε όλους. Θα είναι όλοι καλά. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα έχουμε live τα διοικητικά συμβούλια. Πώς κάνει το Big Brother? Κάμερες, κανονικά. Και σε κάποιο σημείο θα βγάλουμε 0,90 να πληρώνουμε. Δεν κάνουμε το δευτερόλεπτο. Όχι, θα είναι συνδρομητικό, ρε φίλε. Ασυνδρομητικό, μία. Ναι, θα πληρώνει. Θες να βλέπεις δηλαδή κωμωδία live. Ωραία. Να κλαις. 20 ευρώ το μήνα ο καθένας. Ένα ευτελές ποσό. Πάλι το... Δεν θέλω να κατεβάζει το επίπεδο. Ωραία, 200 ευρώ. Δεν θέλω να κατεβάζει τα λεφτά τα λίγα. Ναι, 200... Θέλω να περάσει φιλοσοφία. Το... Δεν θέλω αυτό το πράγμα. 200 ευρώ το μήνα. Ναι, έτσι. Ναι, 200. Όποιο θέλει, δεν κατάλαβα. Θέλει, ναι. Άμα θέλει κάτι, το ψάχνει και το κάνει. Ο Κίμων, παράδειγμα. Δεν θέλει να δουλέψει ποτέ στο ταξί. Δεν θα δουλέψει. Δεν πάτε να τη ό,τι θέλετε. Τώρα δεν είσαι κανένα ουσερή, κάπου έχει ξαπλώσει. Θα μα πάρει τηλέφωνο σε κανένα τρίωρο. Άμα φίλε μου τι έπαθα, ούτε την αποκοπή έβγαλα, γίνεται να μου την πληρώσει και σήμερα. Εγώ το έβαλα άλλο έξοδο στη ζωή μου. Έχει κάνει τρομερό σου ξέ η διαφήμιση που έκανες χθες στο Le Pantelé. Το Le Pantelé, ε. Ναι, έχει κάνει τρομερό σου ξέ. Το Le Pantelé είναι ένα, σου λέω, σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα είναι το κορυφαίο στέκι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ένα έχω να σου πω και βάψιμο πλέον και έρχονται καινούργιες καρέκλες και τραπεζομάντια. Μυθική η ανακαίνιση. Ίσως σε family του Χάγιατ, του Μακεδονία Παλάς. Σοβαρά, και δέσματα θα δακρύσετε. Le Pantelé. Εκεί τελειώνουν όλα. Όταν τελειώνει η γεύση, εκεί ξεκινάει ο Le Pantelé. Εκείνο με την ταμιακή που είπες άρεσε. Άσα. Εμείς το πατάς στον δρόμο. Τώρα που λέει την ταμιακή. Τέτοια πάντα λέει. Δεν ξαναγίνει ποτέ. Είχα ένα φίλο, το φωνάζαμε κλέφτη. Ναι. Κλέφτη. Το λέγανε Γιώργο. Δεν γυμνούσε ποτέ στο Γιώργο, μόνο στο κλέφτη. Ναι. Και είχε ένα μαγαζί με φωτάκια. Ναι. Τα φωτάκια, όχι τα δαμάσκηνα και τα καπούζια. Ναι. Τα φωτάκια που εξαρτιάται η τύχη, το παιχνίδι εξαρτιάται καθαρά από τη δύναμή σου, πόσο ωραία κινεί το μοχλό και όχι από την τύχη. Από αυτά τα φωτάκια λοιπόν. Ναι, αν έχει στυλ να τραβά το μοχλό και να γίνεται τα διάφορα ταμπλό. Λοιπόν, και έλεγε αυτό ο κλέφτη. Έτσι. Ο οποίος ήταν μορφή, γιατί συγχωρέθηκε ο άνθρωπος, δεν άντεξε το άγχος, δεν το άντεξε άλλο. Έτσι. Με λέει, δεν γίνεται άλλο, έτσι. Και κατήργησε σε όλα τα μαγαζιά του, έκοβε αποδείξεις, ενώ είχε φρουτάκια, από παπούτσια. Παπούτσια, γονικά, σαν είσαι το μοκασίνο, το καταλαβαίνεις, σαν είσαι το τζακίρι, το μαλά. Έτσι, συγχωρήστε μια απόδειξη, ναι. Ναι, Ματίνα. Σύντομας. Ματίνα, ναι. Η Ματίνα, η οποία είναι μια φίλη μας, η οποία περπατάει καθημερινά, κύριε. Καθημερινά. Αν θέλετε, το πιστεύετε και θέλετε, όχι. Μίνιμουμ 15 χιλιόμετρα. Ξεκινάει κάθε μέρα. Από την Καλαμαριά στα δικαστήρια και Τούμπαλιν. Μπράβο, Ματίνα, έβγε. Περπάτα και για μας. Ναι. Κάνε λίγο, ξεκίνα το από τη Θέρμη. Εσύ, Σόφια, έχεις το περπάτημα στη ζωή σου? Έχω το περπάτημα στη ζωή μου. Μου αρέσει να περπατάω γενικά. Στο Κορδελιό, πού περπατάς? Γιατί δεν έχεις το Κορδελιό να περπατήσουμε? Έχουμε πρώτον. Στο Κορδελιό, αν περπατάς, είναι σαν να έχεις πίστες. Δηλαδή θα περάσει το στενό, εύκολο. Δηλαδή βγήκαν δύο, έπαιξαν λίγο καράτε. Είναι σαν τον Double Dragon, το θυμάσαι.
Τώρα να βγαίνει να περπατά έτσι χωρί ασπένε δεν είναι ωραίο. Αλήθεια είναι αυτό. Το εξωτικό κορδελιό κατά τα άλλα. Εξωτικό. Που είναι το μόνο σημείο του πλανήτη που κάνουν πεζόδρομο πριν περνάνε αμάξια. Ναι, καλά είναι. Πολύ γιατί, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πεζόδρομο τον κάνανε για να περνάνε αμάξια. Ναι. Δηλαδή ήταν λεβαντή. Πολύ μπροστά. Χωρούσαν δύο αμάξια. Πολύ μπροστά. Υποκλεινόμαστε στον Κορδελιό και στη ρημοτομία αυτού του δημάρχου, του εκπληκτικού. Δεν τον ξέρω ποιο είναι. Μπράβο σου, φίλε. Είναι εκπληκτικό. Και κάνε ασανσέ που να μην ανεβαίνουν τίποτα. Να μπαίνει μέσα και να βγαίνει. Για το ίδιο Κορδελιό και γελούσαμε γιατί αλλάζαμε το Κορδελιό, τα κουμπαριά μα το Κορδελιό. Είχε μηχάνημα ο Δήμος, τότε που ήταν ο Δήμος Κορδελιού, όχι όλοι μαζί. Ναι, αυτό που τα κάναμε. Την βλακία, το ξέρω. Ο Κράτης και ο Υποκράτης. Μα εξπαρτάρευε. Ο Καποδίστρια και άντε στο διάολο. Ναι. Ωραία. Είχε μηχάνημα που έβγαινε το βράδυ και έβρεχε τους δρόμους για να μην σηκώνει τη σκόνη. Δηλαδή είχε αυτά το Παρίσι. Ήταν στις καλές εποχές. Τώρα δεν γίνονται. Είχε αυτό και το Κουταλιανό. Το ξέρω, Κουταλιανό στο Κορδελιό. Όχι, δεν ξέρω. Είναι ένας... Οι γνώσεις μου είναι περιορισμένες στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τώρα μπαίνει στη ζωή. Είναι ένας που είχε ένα ποδήλατο, Κουταλιανό το λέγαμε εμείς τώρα, δεν ξέρω πώς λέγεται ο άνθρωπος. Που είχε ένα ποδήλατο με 12 σέλες. Θεωρώ ψευδόνυμο το Κουταλιανό, ναι. Από τον σίδερα Μασάιο Κουταλιανό. Ναι, έμοιαζε. Ωραία. Είχε ένα ποδήλατο με 12 σέλες, αλλά το οδηγούσε πάντα μόνος. Δεν το είδαμε ποτέ. Όχι να έχει 12. Α, ναι. Ναι, ήταν αυτά τα μεγάλα. Τα... Ναι. Τον έχει δει αυτό, τον έχω δει. Ναι. Εντάξει. Αυτή η τεράστια μορφή. Θέλω να μου πεις, ναι. Γιατί το είπαμε για Κουταλιανό και για ομοιότητες ανθρώπων, έτσι. Ναι. Ποιοι μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερού, ναι. Ξένοι και, όχι Έλληνας ο ένας, ξένος ο άλλος, αλλά έχουν μια διαφορά 50 πόντων. Είναι ο σαν... Μάξης Γκαγκάτσης με τον Ποκετίνο. Είναι ίδιοι. Σε πω εγώ ομοιότητα, ίδιοι κανονικά. Ο Αντρέβη Ειρήνια, με ποιον? Κάπου το είχα δει. Με τον παπά, τον μπασκεμπολίστα του Παναθηναϊκού. Δε τα μούτρα, ναι, άστο ύψο. Τι μοιάζουνε. Καλά, άμα δει τον Ποκετίνο Γκαγκάτση είναι φίλοι, άστο. Αδέρφια. Μπορεί να στείλει ο Ποκετίνο τον Γκαγκάτση για μια δουλειά του και το ανάποδο. Άνετα. Ναι. Σβηστά. Αυτό είναι το όνειρό μου, να είχα ένα κλόνο. Το όχι, ο Σαντάμ. Θυμάμαι, εγώ είχα. Σαντάμ είχε 50 κλόνο. Ναι, αυτό που σκοτώσανε δεν είναι ο Σαντάμ. Εννοείται, σιγά μην ο Σαντάμ. Το εκεί. Φουκατό και γελούσε. Ήταν το κρεμάσιο και γελούσε. Τον είχαν και εμεί στα βιολιά. Και τον λένε γέλα τώρα, εντάξει, θα πα εκεί στα ρίγια και τα τέτοια. Κάπου εδώ έκλεισε ο κύκλο μα και για σήμερα. Σε αυτή τη διασκεδαστική ώρα τη ζωή μα. Με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Αυτό να χαλαρώσει ο κόσμο λίγο πριν πάει. Να πούμε ότι σήμερα έχει και μπάσκετ, έχει και handball. Τρέχει επίση εκπληκτική προσφορά στο καζίνο για όλου του εγγεγραμμένου χρήστε στην Golbet. Αν είστε εγγεγραμμένοι, μπείτε. Στην Golbet εννοείται. Φρουτάκια, καζίνο, τυχερά, ό,τι θέλετε. Τρέχει προσφορά για του εγγεγραμμένου χρήστε. Όποιοι είναι εγγεγραμμένοι να μπουν, να δουν αν είναι μέσω τυχερού λογαριασμού. Αλλιώ γρήγορα και εύκολα την εγγραφή σα για να ενημερωθείτε για όλε τι προσφορέ που τρέχουν καθημερινά. Και εμείς εδώ αύριο, έτσι. Με Golbet φυσικά, Golbet. Πάντα. Με νικήτες της καθημερινά, ναι, έρχεται δυνατό Παρασκευό Σαββατοκύριακο νομίζω. Πατήστε τα και αν χάσετε, μη στεναχωριέστε. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι άλλη μέρα. Πω, τι δίδαγμα, ρε φίλοι, give me five. Πάμε.